Είναι άνθρωποι που πίστεψαν στο θαύμα της επιστήμης και αντιμετώπισαν τον φόβο και τον κίνδυνο με αισιοδοξία και σήμερα κρατούν στα χέρια τους τα αγγελούδια τους. Είναι οικογένειες που στη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης εντόπισαν για διάφορους λόγους βαριάς μορφής ανεμία των εμβρίων, κάτι που στο παρελθόν σήμαινε διακοπή κοίησης. Όχι όμως και σήμερα. Περιπτώσεις οι οποίες ήταν παλαιότερα καταδικασμένες στο να πεθάνουν τα εμβρία ή να υποστούν τέτοιες βλάβες που θα τα συνόδευαν σε όλη τη ζωή, σήμερα μπορούμε να τις θεραπεύουμε. Η ανεμία είναι μία από αυτές. Η εμβρυϊκή ανεμία, η οποία είναι αρκετά συχνή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για διάφορους λόγους, είναι μία από τις καταστάσεις αυτές τις οποίες μπορούμε και να διαγνώσουμε έγκαιρα και ορθά και κυρίως να τις αντιμετωπίσουμε. Όπως εξηγεί ο γυναικολόγος με ευθύρα Σταύρος Σιφάκης, μια σχεδόν αποκλεισμένη ευκαιρία για το παρελθόν πλέον αποτελεί πραγματικότητα για τις οικογένειες που τόλμησαν και αποδείχθηκε ότι είχαν πάρει τη σωστή απόφαση, επιμένοντας με μεταγγίσεις αίματος στο έμβριο με τη βαριά ανεμία. Διαδικασία όχι απλή και όχι χωρίς ρίσκο, αλλά πάντως με μετρήσιμα πλέον ποσοστά επιτυχίας. Πάντα οι άνθρωποι να προσπαθούν να μην κάνουν διακοπή κοίησης. Και με τη βοήθεια του Θεού και της ιατρικής που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια του κυρίου Σιφάκη, θα καταφέρουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε εμάς υπήρχε το θέμα της ρέζουσας ευαισθητοποίησης. Είχαμε ήδη περάσει από δύο εγκυμοσύνης που δεν είχαν καλή κατέληξη λόγω του αυτού του προβλήματος. Μετά, ευτυχώς, βρήκαμε τον κύριο Σιφάκη, μας πρόσφερε αυτή τη προσπάθεια. Τι παλέψαμε μαζί με τον ιατρό και πήγαν όλα καλά. Το παιδί τώρα είναι 7 χρονών. Αξίζει οποιοδήποτε, όλα τα ζευγάρια που έχουν, που έχουν αυτά τα προβλήματα, αξίζει να συνεχίζουν την εγκυμοσύνη, διότι υπάρχει πλέον επιτυχία. Ο πατήρ Αθανάσιος Δραμητινός και η σύζυγός του, η Πάολα και ο Βλαντιμίρ, κρατούν στα χέρια τους τα παιδιά τους. Και το μόνο που δεν σκέφτονται, όπως λένε, είναι η αγωνία που έζησαν. Το να μπορέσουμε να κάνουμε ενδομήτρια μετάγγιση, να μεταγγίζουμε το έμβριο μέσα στη μήτρα και να του δίνουμε το περιθώριο να φτάσει σε μια καλή εβδομάδα στην εγκυμοσυνικό του, στον ένα το μήνα, και να το γεννήσουμε, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Ήταν δύσκολες στιγμές, αλλά δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Θα προτιμούσα να το ξαναζήσω όσο κι αν ήταν λίγο, αρκετά μάλλον δύσκολο, από το να κάνουμε κάτι, μια διακοπή κοίησης, το οποίο θα μου στήχιζε για όλη τη ζωή, πιστεύω, η τύπη της. Πριν από 20 ημέρες περίπου στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ήταν η πιο πρόσφατη γέννηση παιδιού που εμφάνισε βαριάς μορφής ανεμία στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Ο 32χρονος Βλαντιμίρ και η σύζυγός του επέμειναν και μετά τις μεταγγίσεις το έμβριο με αιματοκρίτη 5 κατάφερε όχι να επιβιώσει αλλά να γεννηθεί υγιέστατο, δίνοντας χαρά στην οικογένειά του. Στον 5ο μήνα, βαρύ σύνδροπας, βαριά σημεία ανεμίας, ένα μωράκι το οποίο δεν αναγνωριζόταν από το πώς ήταν μέσα στη μήτρα από τη βαριά ανεμία που έκανε. Το ζευγάρι όμως είχε την επιμονή και τη θέληση και την πίστη στο να προχωρήσουμε. Μας εμπιστεύθηκε, μας το έδωσε και μας είπε: «Γιατροί, προχωρήστε. Εμείς θέλουμε αυτή την εγκυμοσύνη. Δεν θέλουμε να κάνουμε διακοπή». Βελτιώσαμε αυτή την ανεμία με 5 μεταγγίσεις. Είχαμε καλό αποτέλεσμα, πήγαμε πολύ καλά μέχρι στον ένα το μήνα και γέννησε το παιδάκι πολύ καλά και είναι πολύ καλά τώρα. Και η χαρά φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλη. Η χαρά βέβαια μας έδωσε μια μεγάλη χαρά το παιδάκι, πολύ μεγάλη χαρά. Να πω στις γυναίκες να μην παρατάνε την προσπάθεια. Πάντα να προσπαθήσουν, γιατί η απόδειξη είναι το παιδί μου.